Τελευταία εκλογική μας αναμέτρηση ήταν το Σεπτέμβριο του 2015 και τότε ό,τι έχουμε πει δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην έχει γίνει. Ούτε ένα. Λοιπόν, πράγματα που είχαμε πει τον Γενάρη, όντως δεν καταφέραμε να τα κάνουμε. Αυτό γεγονός. Γιατί? Εδώ δεν παρέδεσε το κράτος ο Σαμαράς σε εμάς. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Εδώ τα ταμεία όταν μπήκαμε εμείς ήταν τα άδεια σερτάρια. Αυτό δεν μπορούσε να το προβλέψει κανένας. Αν δεν το πει κάποιος, δεν μπορούσε να το προβλέψεις ότι θα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο για να είναι η αριστερή κυβέρνηση μία παρένθεση. Υπήρχε το επαναστατικό αφήγημα. Όχι, δεν υπήρχε μετά το επαναστατικό αφήγημα. Το επαναστατικό αφήγημα, ούτε επαναστατικό, εντάξει. Το αφήγημα ότι θα πάμε μπροστά ήταν το Γενάρη του 2015 με άλλο τρόπο. Το Σεπτέμβρη του 2015 ήταν ακριβώς. Ζητήσαμε την ψήφο του λαού. Το Γενάρη εκλεγήκατε, φαντάζομαι ότι τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο μήνα τηλεφθήκατε την καμένη γη. Ναι. Έτσι, γιατί αυτό το σημείο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν κάναμε στάση πληρωμών όπως λέτε λοιπόν ότι υπάρχει περιθώριο αυτή τη στιγμή για να μην αδικήσω και τους πληρωμών μισθών και συντάξεων. Εκεί θέλαν να οδηγήσουν τη χώρα. Και το καταφέραμε και το ξεπεράσαμε και ξεπεράσαμε πάρα πολλά από ένα κράτος το οποίο ήταν εντελώς διαλυμένο σε όλους τους τομείς. Αυτό που πιστεύω ότι θα αλλάξει είναι ότι με διαφάνεια θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες, γιατί είναι ένα ζητούμενο η μείωση της γραφειοκρατίας και των διαδικασιών, η απλοποίηση των διαδικασιών. Σε τοπικό επίπεδο πρέπει να κλείσει επιτέλους το θέμα του αεροδρομίου. Εσείς πάντως προσβεύατε και συγγνώμη σας διακόπτω το fast track, όταν λέω εσείς εννοώ σαν κόμμα, αλλά fast track επενδύσεις δεν είδαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά και δεν είδαμε. Δηλαδή υποτίθεται ότι fast track ξεκίνησε και η επένδυση στα κεραμεία και ακόμα δεν. Θυμόσαστε τι έγινε στην επένδυση στα κεραμεία. Νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι. Πώς ξεκίνησε, τη χρονική περίοδο ξεκίνησε και τι έγινε μετά, τι ακολούθησε μετά. Και να μην μιλήσω για την αξιοπιστία της κυβέρνησης στη διαχείριση του προσφυγικού και πόσες φορές κρέμασε το Δήμο και τη Χίο με εξαγγελίες, με προγραμματικές συμβάσεις, με υποσχέσεις, με, τα οποία από αυτά τηρήθηκαν από ελάχιστα έως τίποτα. Άρα λέτε μείωση της γραφειοκρατίας, αξιοποίηση νέων κίνητρα, εργαλείων. Θα πρέπει να δούμε τις πραγματικές, την πραγματική προοπτική του νησιού και στο πρωτογενή τομέα, και στην κτηνοτροφία και στην αγροτική οικονομία και στον τουρισμό. Δεν έχουμε αποκτήσει ταυτότητα. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Το κεφάλαιο αυτό που βάζουν και οι ίδιοι οι βιομήχανοι εφοπλιστές και όλοι αυτοί που λέμε, ονομάζουμε εμείς μια λέξη και κεφαλαιοκράτες, δεν προέρχεται από μια μεγάλη τσέπη ή από το μεροκάματό τους. Προέρχεται από ουσιαστικά τα λεφτά που έχουν δουλέψει οι ίδιοι εργαζόμενοι. Και συν τη άλλη, και επίσης, επειδή υπάρχει και μια τέτοια διαπλοκή μέσα στο κεφάλαιο. Οι ίδιοι είναι, πώς το λένε, και επενδυτές σε τράπεζες, οι ίδιοι δηλαδή είναι και ιδιοκτήτες σε τράπεζα, οπότε ουσιαστικά παίρνουν δανεικά από την ίδια τους την επιχείρηση. Ωραία. Και αυτά τα δανεικά όμως που παίρνουν για να πάνε να επενδύσουν, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τα βγάζουν διπλά και τρίδιπλα με τη δουλειά τους και με την υπεραπηξία την οποία καρπώνονται ο κάθε εργοδότης από αυτούς. Και αν το έχουμε και λίγο στο μυαλό μας σχηματικά, οι εργαζόμενοι στα καράβια, οι ναυτεργάτες, βγάζουν που κάθε μέρα ο τζίρος είναι το 50.000 ευρώ κατά μέσο όρο, τέλος πάντων, σε κάθε καράβι. Αυτά είναι ένα μηνιάτικο για όλους τους εργαζόμενους εκεί πέρα. Οι υπόλοιπες 29 μέρες επί 50.000 ευρώ κάθε μέρα, πού πάνε αυτά, πάνε στην τσέπη του ενός. Και μάλιστα έχουν και θελοντική φορολογία οι εφοπλιστές πλέον, η μόνιμα, ενώ η Νέα Δημοκρατία το έχει κάνει για μερικά χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε επαόριστον.